Και πάμε στα μάτς, την πεντάδα των μάτς που προηγούνται από τα Super Fight. Τα main event λοιπόν. Main pass. Νικολακόπουλος Αλέξης, Αμίρ Γκολιμπούρ. Νικολακόπουλος Αλέξης είναι από την Αλιάνς Τιμόπουλος Κονόμ. Αμίρ Γκολιμπούρ, Λούτα Λίβρα, Θωμαδάκης Τι. Αυτά τα παιδιά θα δοκιμάζονται πρώτη φορά στο GFC. Όχι, ο Νικολακόπουλος Αλέξης έχει παίξει ξανά και ο Αμίρ Γκολιμπούρ έχει ξανά παίξει. Έχουν από μία συμμετοχή. Ναι. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά του. Αυτό σημαίνει ότι δείξαν κάτι καλό. Δεν φαντάζομαι πέρας. Ότι έτσι λειτουργεί και το σύστημα. Ναι, ναι, κάποιο που αποδίδει καλά, παίρνει θέση και στο επόμενο. Κάπως έτσι. Επόμενος πάμε Μαρούγκας Τριαντάφυλλος, Διονύσης Παπαδόπουλος. Μαρούγκας Τριαντάφυλλος Τζότζο Στιμ, Διονύσης Παπαδόπουλος TUF Team. Είναι ένας αγώνας και ο Μαρούγκας έχει ξαναπαίξει ο Τριαντάφυλλος, αν το θυμάστε. Ο αντίπαλος του είναι από το ίδιο κλαμπ που είχε παίξει με το προηγούμενο. Έτσι, καινούριο παιδί βέβαια, πρώτη φορά παίζει MMA, θα το δούμε. Κιλά εδώ πέρα. Heavyweight. Ναι, και παρεμπιπτόντως το προηγούμενο ο Νικολακόπουλος Αλέξης Αμίρ Γκολιμπούρ είναι στα μείον 71 στο lightweight. Έτσι, δεν το αναφέραμε. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά, τρίτο, Παλαιολόγος Γιάννης, VS Σκαλίδης Παύλος. Παλαιολόγος Γιάννης Σφυρίδης Team, Σκαλίδης Παύλος Yoga Team. Ο Σκαλίτης έχει ξαναπαίξει, τον έχουμε ξαναδεί στο GFC, θα τον δούμε και τώρα. Ο Παλαιολόγος ο Γιάννης δεν έχει ξαναπαίξει στο GFC, είναι η πρώτη του φορά. Και... σημαίνει λοιπόν δεύτερο καινούργιο πρόσωπο. Δεύτερο καινούργιο πρόσωπο, μείον 84 κιλά, midweight bout. Έτσι, πρώτο τελευταίος αγώνας, Αθηνόδωρος Μιχαηλίδης, Diamond Camp, VS Γιώργος Πασχαλίδης, Λούτα Λίβρε Θωμαδάκης Team. Το bout αυτό είναι catch weight και αυτό, δεν υπάρχει no category, στα μείον 71 θα γίνει. Έτσι. Diamond Camp, Αθηνόδωρος Μιχαηλίδης, είναι πρώτος του αγώνα στο GFC και αυτού. Ο Γιώργος Πασχαλίδης έχει ξαναπαίξει. Και τελευταίος αγώνας, πρώτος δηλαδή στην αρχή, Πολιανίδης Φέλιξ, Χαλκιά Στιμ από τη Θεσσαλονίκη. Στα μείον 89 κιλά catch weight και αυτό, με το σταμάτη το Μορούλη από τον Μαυρονάστη, ο οποίος και αυτός έχει ξαναπαίξει στο GFC. Ο Ρουβλώνος λοιπόν το matchmaking, θα υπάρχουν και φαντάζομαι και κάποια pre-fight, 2-3 όπως υπάρχουν πάντα. Υπήρξαν αθλητές, για την Ελλάδα μιλάω τώρα έτσι, οι οποίοι θα ήθελες να βάλεις το matchmaking και για λόγους είτε οικονομικούς είτε άλλους δεν μπορούσες να τρέχεις στην κάρτα αγώνων αυτή. Ναι. Αλλά δεν θα θέλησε να αναφέρω. Δεν θα μόνο, αλλά απλώ θέλω να σου πω αν υπήρχαν όντω αθλητέ που για οποιοδήποτε λόγο, είτε οικονομικού, είτε ηθικού, είτε οτιδήποτε. Υπήρχε καταρχήν, όπω το έχετε νομίζω και το είχατε αναφέρει κτλ., ένα από του μεγαλύτερου αθλητέ που θέλαμε να βάλουμε και σημαντικότερου στον χώρο τον τελευταίο χρόνο είναι. Για τον Ηρακλή Τζαμουλίδη. Ο οποίο και τον τραυματισμό του. Ναι, ο οποίο έσπασε το χέρι. Το σημείο θα ήταν, φαντάζομαι, στα Super Fight του Ηρακλή. Άρα ότι ο πρωταθλητής σε άλλο ελληνικό προμόσιο με το οποίο εντάξει, βέβαια, αντιλαμβάνομαι πάρα καλές σχέσεις, δεν το συζητάμε απλώς επειδή δεν υπήρξατε πλέον αγωνιστικά. Το management του συγκεκριμένου αθλητή τώρα πια είναι στο MMAG και κάνει πράτη αναλόγως. Ναι. Φαντάζομαι και για τον Ηρακλή αλλά και για όσους άλλους για οποιουσδήποτε λόγους δεν συμμετείχαν εδώ πέρα. Παραλαμβάνω είτε είναι οικονομική είτε είναι ηθική οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι τα περιθώρια δεν τελειώνουν και σε επόμενη διοργάνωση. Όσο είναι καλά τα ζευγάρια, όσο βγαίνουν καλά. Ειδικά για το GFC 4 ετοιμάζουμε εκπλήξεις.